και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Διευρυμένου Δήμου Πατρέων. Χειροκροτήστε τα παιδιά μας, τους αυριανούς Έλληνες της δουλειάς, της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και του πνεύματος. Οι άριστοι των σχολείων της Πάτρας, στα χέρια των μαθητριών και των μαθητών που δίνουν το δικό τους ειρηνικό αγώνα, διακρίνονται και πρωτεύουν, κρατούν με τιμή τη σημαία. Καμαρώστε τα μικρά Ελληνόπουλα που παρελάβουν με παραδοσιακές φορεσιές, συνεχιστές της ελληνικής παράδοσης, συνεχιστές του 21. Είναι τώρα οι σημεοφόροι των γυμνασίων και των λυκείων της πόλης. Οι αυριανοί επιστήμονες, οι τεχνοκράτες, οι διανοούμενοι που θα πάρουν στα χέρια τους μια Ελλάδα ελεύθερη από κάθε κυριαρχία, παραγωγική, προοδευτική και δημιουργική. Και συνεχίζουμε με τα δημοτικά σχολεία της πόλης της Πάτρας. Πρώτα απ' όλα θα έρθει κοντά μας η Ρίγο, το 9ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Τα παιδιά αυτά είναι οι απόγονοι των ηρωικών αγωνιστών του 21. Αυτών που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του έθνους. Η έννοια της ελευθερίας ριζώνει στις αθώες παιδικές πτυχές τους από τώρα. Είναι το γνωστό σχολείο Γλαράκη, που έχει το όνομα του Γιώργου Γλαράκη, που ως γραμματέας επικρατείας εισηγήθηκε να γιορτάζεται για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου από το 1838 μέχρι σήμερα. Το Δημοτικό Σχολείο Πατρών περνάει σήμερα, τώρα εδώ, 25 του Μάρτη 2017, μπροστά από την εξέδρα των Επισήμων. Τα νέα βλαστάρια της πατρίδας μας, που έχουν σε μια μόνο λέξη συμπυκνωμένα όλα τα όνειρά τους. Μέλλον, το μέλλον αυτού του τόπου. Ακολουθεί το 33ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Τα κορίτσια και τα αγόρια του 33ου Δημοτικού, ελπίδες της Πάτρας, ελπίδες του έθνους, της νέας γενιάς, που θα βάλουν ακόμα ένα λιθαράκι στην πρόοδο αυτής της πολύπατης, περήφανης και ελεύθερης χώρας. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του 33ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Και έρχεται το 35ο Δημοτικό Σχολείο τώρα. Παιδιά γεμάτα στόχους και φιλοδοξίες. Έτσι όπως πρέπει να αντιμετωπίζουν το μέλλον. Αυτά τα παιδιά μας χρειάζονται δίπλα τους για να πραγματώσουν τα οραματά τους, για να μην είναι τα διδάγματα της ιστορίας μας λόγια κενά, αλλά ουσία και πράξη. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του 35ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Και τώρα με θαυμάσιες φορεσιές, οι μαθήτριες και οι μαθητές του 42ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας. Παιδιά που παρότι είναι μικρά σε ηλικία, γίνονται από τώρα κοινωνοί των σπουδαίων και μεγάλων αξιών όπως η ελευθερία. Αυτά τα παιδιά θα κοπιάσουν για το καλό και την πρόοδο της Ελλάδας μας. Για το μέλλον της Ελλάδας μας. Είναι μαθήτριες και οι μαθητές του 42ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Μια μέρα γεμάτη φως και ήλιο, σήμερα 196 χρόνια μετά από το Μάρτιο του 1821, παίρνουμε δύναμη από τη δεύτερη ψυχή αυτών των παιδιών και θα χειροκροτούμε με όλη μας την αγάπη. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του 56ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας τώρα, μπροστά από την εξέδρα των Επισήμων, κοιμούν με τον τρόπο τους τους ήρωες του 21, αυτούς που αγωνίστηκαν ενάντια στον τουρκικό ζυγό, με σωματική και ψυχική ρόμη,
εμπνεόμενοι από το ιδανικό, από το υπέρτατο ιδανικό της ελευθερίας. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ευβριάς παρελάβουν οι νέοι μας, τα παιδιά μας, αυτά που σήμερα τιμούν τους χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους ήρωες. Αυτούς που θα ήθελαν να ξέρουν ότι δεν πήγαν ποτέ χαμένοι οι αγώνες τους και δεν ήταν ποτέ βάται η θυσία τους για αυτόν τον τόπο. Ελευθεριά, ειρήνη, δημοκρατία και πρόοδος. Τα ιδανικά για τα οποία παλεύουν και οι σημερινοί Έλληνες. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Παραλίας έρχεται τώρα. Τα παιδιά του σχολείου της Παραλίας Πατρών, οι μαθήτριες και οι μαθητές, που σήμερα θυμούνται και θυμίζουν σε όλο το μεγαλείο της στην Εθνική Επέτειο, που δεν αφήνουν να ξεχαστεί η θυσία, που γνωρίζουν ότι οι λαοί που ξεχνούν είναι καταδικασμένοι να χάνονται. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας. Και τώρα θα περάσουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση. Τα παιδιά που τιμούν με την παρέλαση το πνεύμα και το ελληνικό, το αιώνιο, το άφθαρτο, το ακατάλυτο, το οποίο ούτε συλλαμβάνεται, ούτε υποτάσσεται, ούτε πεθαίνει. Μαθήτριες του σχολείου με την καταξιωμένη πορεία πολλών χρόνων λειτουργίας και παιδευτικής προσφοράς στην πόλη, που δίνουν το δικό τους αγώνα να βρουν και να ακολουθήσουν τον δρόμο της ηθικής και της αγάπης. Έτσι όπως λαμπρά μας δίδαξαν γενναίες γενναιών ήρωων του έθνους. Έτσι όπως φωτισμένα γαλούξαν μάρτυρες και απόστολοι της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση. Και τώρα έρχεται το Αρσάκιο. Παρελάβει το Αρσάκιο Δημοτικό Σχολείο. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Εκπαιδευτηρίου μορφώνει για περισσότερο από έναν αιώνα τα Ελληνόπουλα. Γενιές Ελληνόπουλων. Είναι η νέα μας γενιά. Το καμάρι και ελπίδα του λαού μας. Είναι οι συνεχιστές των αγώνων και των παραδόσεων του έθνους. Χειροκροτήστε τις μαθήτριες και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αρσακίου. Σήμερα τιμάμε εκείνη την ηρωική γενιά του 21 που έδωσε τα πάντα κάνοντας πράξη τα όνειρα και τις ελπίδες όλων των προηγούμενων γενεών, εξασφαλίζοντας εμάς δύο υπέρτατα αγαθά, την ανεξαρτησία του έθνους και τη λευτεριά του λαού μας. 25 Μάρτη 1821, ημερομηνία που συγκλονίζει όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους που έχουν δεύτερη συνείδηση. Γιατί ήταν η αφετηρία αγώνων και την απελευθέρωση των σκλαβωμένων και υποδουλωμένων λαών σε όλα τα Βαλκάνια. Από το Μάρτιο του 21 και μετά η ανθρωπότητα ολόκληρη ξανάφερε στα χείλη της και πρόφερε με σεβασμό τη λέξη Ελλάδα. Και έρχονται τώρα τα γυμνάσια της πόλης μας. Παρελάβουν τα νιάτα της Πάτρας, τα νιάτα της Ελλάδας. Το μήνυμα το σημερινό ας γίνει σκητάλη στον δρόμο του μεγάλου, του ωραίου και του αληθινού. Οι μαθήτριες και οι μαθητές των γυμνασίων μας, πρώτα απ' όλα το τρίτο γυμνάσιο Πατρών. Νέες και νέοι με πίστη στον άνθρωπο και την ανθρωπιά, με γνώση και διάθεση να αγωνιστούν για την ειρήνη. Έχουν το δικαίωμα και την απέτηση να ζήσουν και να δημιουργήσουν ειρηνικά. Αν όμως χρειαστεί, κοντά τα νιάτα θα διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας. Αυτά είναι τα παιδιά που θα κοπιάσουν για το καλό και την πρόοδο της Ελλάδας του αύριο.
Αθανάσιο Πατρών. Καμαρώστε τα νέα παιδιά που με θέληση και πρόοδο δημιουργούν τις βάσεις για την αυριανή Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά που περνούν τώρα από μπροστά μας είναι αυτά που θα διαφυλάξουν για όλους, για τους ίδιους και για όλους τους Έλληνες και για τις επόμενες γενιές την πίστη στις αξίες και τα ιδανικά της φυλής μας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Πατρών. Σήμερα σε έναν αγώνα ειρηνικό και σπουδαίο. Η σημερινή έφηβη, ως γνήσιοι Έλληνες, τιμούν το μεγαλειώδη αγώνα των υπόδειλων Ελλήνων να αποτινάξουν το ζυγό της κλαδιάς των αιών. Αυτοί είναι οι μαθητές και μαθήτριες του 12ου Γυμνασίου Πατρών. Η σημερινή έφηβη, οι γνήσιοι Έλληνες, που τιμούν το μεγαλειώδη αγώνα των υπόδουλων Ελλήνων. Μουσική
αγάπη γυμνασίου πατρών. Το τρίτο γυμνασίο Πάτρας. Καμαρώνουμε αυτά τα νέα παιδιά που έχουν θέληση για πρόοδο και δημιουργία. Αυτά τα παιδιά που περνούν τώρα από μπροστά μας θα διαφυλάξουν για τους ίδιους και για τις επόμενες γενιές την πίστη στις αξίες. Αυτή είναι η Ελλάδα του αύριο. Την καμαρώνουμε και την χειροκροτούμε. Κοντά μας τώρα εδώ και τιμούν με την παρέλασή τους το 21 και του ηρωές του οι μαθήτριες και οι μαθητές του 17ου Γυμνασίου Πατρών. Η νίκη ανήκει στην ψυχή. Τιμούν αυτούς που με την εξέγερσή τους σε μνημάτια στο παγίσχυρο δυνάστη των αιώνων άναψαν το φάρο της ελπίδας για όλους τους λαούς του κόσμου. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 17ου Γυμνασίου Πατρών. Το τμήμα των γυμνασίων της πόλης έκλεισε με το 17ο Γυμνάσιο και ακολουθούν τα λύκια της πόλης μας. Η σημερινή έφηβη, οι αυριανοί ελεύθεροι πολίτες, δημοκρατικοί και δημιουργικοί πολίτες της Ελλάδας του αύριο. Το δίκτυο που παρελάβει μπροστά μας είναι το εκκλησιαστικό γενικό δίκτυο. Μαθητές του σχολείου με την καταξιωμένη πορεία χρόνων λειτουργίας και εκπαιδευτικής προσφοράς στην πόλη που δίνουν το δικό τους αγώνα να βρουν και να ακολουθήσουν τον δρόμο της ηθικής και της αγάπης. Έτσι όπως λαμπρά μας δίδαξαν γενναίες και νεών, ηρώων του έθνους, έτσι όπως γαλούσαν μάρτυρες και απόστολοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι ένα σχολείο που λειτουργεί συνεχώς από το 1976 σε σύγχρονες εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών και πάντα υπό την ποινική επίβλεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου. Έρχεται το δεύτερο Γενικό Λύκειο Πατρών. Οι Έλληνες του 21 οδήγησαν την πατρίδα μας στην ανεξαρτησία έχοντας ως εφόδιο τη μόρφωση, τη γνώση. Η γνώση κρατά ελεύθερο το πνεύμα και την ψυχή και η μόρφωση δίνει εφόδια πολύτιμα. Τα κορίτσια και τα γόρια του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Πατρών περνούν τώρα από μπροστά μας. Μπράβο σε αυτά τα νιάτα που τιμούν τη μνήμη και την ιστορία της πατρίδας και υπόσχονται να τηρήσουν τις αρετές και τις αξίες της στο μέλλον. Εγγυάται όλων μας τους στόχους για ένα καλύτερο αύριο. Η νέα γενιά που σήμερα περισσότερο παρά ποτέ χρειάζεται να κάνει βίωμα και ανάγκη την πολύτιμη έννοια της ανεξαρτησίας. Της ανεξαρτησίας από κάθε είδους εξάρτηση. Αυτά τα παιδιά είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του τρίτου γενικού λυκείου της Πάτρας που έρχονται τώρα κοντά μας. Περνούν από την εξέδρα των επισήμων. Καμαρώστε και χειροκροτήστε τις μαθήτριες και τους μαθητές του τρίτου γενικού λυκείου Πατρών. Τα νέα Πατρινόπουλα, η ελπίδα της πόλης και της χώρας. Τα Ελληνόπουλα που δαγωνίζονται πάντα για την ελευθερία, για την παιδεία και για την δημοκρατία αυτού του τόπου. Οι αυριανοί επιστήμονες, διανοούμενοι, τεχνοκράτες και γιατί όχι οι αυριανοί γείτονες της χώρας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές μιας σύγχρονης Ελλάδας είναι κληρονόμοι μιας ιστορίας μακραίωνης και μοναδικής. Αυτή την ιστορία την κουβαλούν μέσα τους. Την αφομοιώνουν δημιουργικά και είναι άξιοι συνεχιστές των προγόνων τους. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών. Που περνούν τώρα από την εξέδρα των επιστήμων. Με παραδοσιακές φορεσιές
και σε άψογους σχηματισμούς, θυμώντας τη μνήμη εκείνων που ξεσηκώθηκαν από το Μοριά και έσπηναν τη Λευτεριά και το φάρο της Ελπίδας και της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας στην Ελλάδα και σε όλους τους λαούς του κόσμου. Η νέα απόγονη του Καραϊσκάκης Μοντίων. Παραδοσιακές φορεσιές από όλη την Ελλάδα. Με το βαλό και τη ζωντάνια τους μας θυμίζουν πως αυτή τη χώρα το παρελθόν έχει λαμπρό μέλλον. Είναι η ζωντάνη απόδειξη πως η ελληνική φυλή δεν έχασε τον δυναμισμό της, αλλά πάντα ανανεώνεται και θυμάται και ζει με τη συνείδηση πως είναι πάντα παρούσα και αναδύωτη. Και ομορφιά, ιστορία, μνήμη και παράδοση. Και έρχεται τώρα κοντά μας ολογραφικός χορευτικός όμιλος Πατρών, που ιδρύθηκε το 2009 στην Πάτρα από μια ομάδα νέων ανθρώπων με σκοπό τη συνέχιση και τη διάδοση της πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς της περιοχής, αλλά και με τη διδασκαλία παραδοσιακών χωρών από όλη την Ελλάδα. Είναι ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος Πατρών που περνά σε άψογους σχηματισμούς μπροστά από την εξέδρα των επιστήμων. Χειροκροτεί σε αυτά τα νιάτα της πόλης που κρατούν άσβεστη την ιστορία, την μνήμη και την παράδοση και τη διδάσκουν στις νεότερες γενιές. Πιστεύει, που εργάζεται και που ελπίζει. Είναι ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος Πατρών. Και τώρα έρχεται το δικό μας Σούνι, το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουνίου Πατρών, που ιδρύθηκε το 1990. Ανώριμος και γόνιμος καρπός της προσπάθειας των κατοίκων αυτού του δημοτικού ανατολικού διαμερίσματος του Σουνίου για δημιουργία ενός πολιτιστικού σημείου αναφοράς που θα μπορούσε να απασχολήσει δημιουργικά την νεολαία και όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής. Στην αρχή η χορευτική δραστηριότητα του χορευτικού τμήματος επικεντρώθηκε στην ελληνική χορευτική παράδοση, στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και στις αξίες που αυτός πρεσβεύει. Και στη συνέχεια εξελίχθηκε. Είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σουνίου Πατρών η πρόοδος. Και η παρέλαση των πολιτικών τμήματων συνεχίζεται εδώ στο κέντρο της Πάτρας 25 του Μάρτου του 2017. 196 χρόνια από τότε που άναψε η σπίθα στο Μοριά και απλώθηκε από όλη την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Από τότε που τα παλικάρια φώναξαν Λευτεριά ή θάνατος. Το χορευτικό συγκρότημα Μωραΐδες σε χορό δημιουργήθηκε το 2014 από νέες και νέες του Ιερού Ναού Αναγύψεως Σωτήρος Ανθουπόλεως Πατρών. Στόχος είναι η διατήρηση και προαγωγή των αγνών παραδόσεων, ηθών και αξιών του ελληνικού λαού που εκφράζονται μέσα από τα δημοτικά τραγούδια και τους χορούς. Είναι το χορευτικό συγκρότημα Μωραΐδες σε χορό.
άψογους σχηματισμούς και παραδοσιακές φορεσκές μας θυμίζουν την ιστορία και την παράδοση των προγόνων μας και μας κάνουν να πιστεύουμε και να ελπίζουμε στην αιώνια ελευθεριά μιας πατρίδας που δεν έχετε κανενός είδους κυριαρχία, κανενός είδους ζυγό. Είναι το συγκρότημα, το χορευτικό συγκρότημα Μόρα, είτε σε χορό. Και έρχεται το σώμα ελληνικού οδηγισμού. Μια εθελοντική κίνηση νεότητας που έχει κάνει πράξη την ενεργή και πρωτοφόρα συμμετοχή στο κοινωνικό γύρισμα. Η προσωπική ανάπτυξη, η κοινωνική προσφορά και η ζωή στη φύση είναι οι άξονες του παιδαγωγικού προγράμματος που χωρίς διακρίσεις προσφέρει οδηγισμό στα παιδιά της πατρίδας μας. Τα αστέρια, τα μικρότερα παιδιά μας, με το σύνθημα «Πάντα φίλοι», μαθαίνουν τη συνεργασία και τον σεβασμό στους συνάνθρωπους. Ύστερα τα πουλιά, με το ρητό τους «Δώσε χέρι», μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι να ζουν ομαδική ζωή και σε αυτοδιοικούμενες ομάδες να συνεργάζονται, να δραστηριοποιούνται στη φύση, να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον και μέσα από τα παραπάνω γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στο κοινωνικό σύνολο και όπου αλλού χρειαστεί. Οι οδηγοί είναι πάντα έτοιμοι να προσπαθήσουν με συνέπεια και πίστη. Και τέλος η μεγάλη οδηγή σε μια κοινωνία με σκέψη και όραμα πρόθυμοι να υπηρετούν ψηλά τα παρανθρώπινα ιδανικά και να ανοίγουν δρόμο για να αλλάξουν τον κόσμο. Και τώρα το σώμα Ελλήνων προσκόπων. Αυτό το υπαίθριο ομαδικό παιχνίδι κοινωνικής ένταξης με το πρόγραμμά του για παιδιά και εφήβους, με τις αρχές του για μια καλύτερη ζωή, από το 1910 μέχρι σήμερα. Μια παιδαγωγή χιλιάδες Ελληνόπουλα και τους δίνει τα εφόδια που ο σημερινός άνθρωπος χρειάζεται. Είναι οι πρόσκοποι που μαθαίνουν να ζουν αρμονικά με τους συνανθρώπους τους, να σέβονται και να φροντίζουν το περιβάλλον, να δίνουν χέρι βοήθειας και να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο όπου κι αν τον συναντήσουν. Ανεκτήμητες τις υπηρεσίες στην πατρίδα και στους συνάνθρωπους. Κοντά στην τρίτη ηλικία και στον πάσχοντα, όπου χρειαστεί σε νοσοκομεία, σε αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε έκτακτες ανάγκες. Με όπλο τους την πίστη προς τα ιδανικά τους. Αυτός ο αθόρυβος προσκοπισμός που ζούμε, αυτός που θέλουμε να ζήσει κάθε παιδί της πατρίδας μας, είναι αυτός που περνάει τώρα μπροστά μας. Είναι οι πρόσκοποι της Πάτρας. Είναι τα κορίτσια και τα γιόρια που μαθαίνουν να ζουν αρμονικά σε ένα μεγάλο ομαδικό παιχνίδι που τους δίνει τα εφόδια που ο σημερινός άνθρωπος χρειάζεται, την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο και την υποστήριξη στις ομάδες που έχουν ανάγκη. Είναι ένα ομαδικό παιχνίδι κοινωνικής ένταξης που συμπληρώνει φέτος στην Ελλάδα 107 χρόνια, από το 1910. Ο όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζω. Ξεκίνησε να λειτουργεί στην πόλη της Πάτρας από το 2001. Προτεραιότητά του είναι η απομυθοποίηση του καρκίνου, η πρόληψη και η αντιμετώπιση. Διαθέτει επιστημονική επιτροπή, ψυχολογική υπηρεσία.
υποστήριξη και ειδικά εκπαιδευμένες εθελόντριες που υποστηρίζουν με την προσφορά τους την ανθρωπιά και το χαμόγελο στο συμπάσχοντα. Μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά ο καθένας από εμάς όποιος θέλει, όλοι οι πολίτες της πόλης, προσφέροντας αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. Γίνετε κι εσείς εθελοντές, μπορείτε, στον όμιλο εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζουν. Σώμα εθελοντών νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι εθελοντές νοσηλευτικής είναι πολύτιμα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Με την αγάπη και την αφοσίωσή τους στην υψηλή ιδέα του ανθρωπισμού, πρόσφεραν και προσφέρουν ανεκτήμητες υπηρεσίες. Είναι κάθε μέρα δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο, όπου κι αν χρειάζεται αυτός, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στο σπίτι ή στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Με όπλο τους την πίστη προς τα ερυθροσταυρικά ιδανικά αποτελούν ελπίδα και φάρο ανθρωπιάς στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Είναι το σώμα εθελοντών νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ακολουθεί το σώμα εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δραστηριοποιούνται στην πόλη από το 1994, προσφέροντας ανθρωπιστικό έργο σε ηλικιωμένους, παιδιά, ασθενείς, άτομα με αναπηρία, κρατούμενους και πρόσφυγες, καθώς επίσης δίνοντας το παρόν σε έκτακτες ανάγκες, βοηθούν θύματα φυσικών καταστροφών. Μετά από εκπαίδευση διάρκειας 3 μηνών, οργανώνονται σε μικρές ομάδες. Μέσα από αυτές παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη σε μοναχικούς συμπολίτες και σε άτομα που φιλοξενούνται σε ιδρύματα της πόλης, έχοντας ως σκοπό την ανακούφιση του φόνου και την ομαλή επανένταξη στην κοινωνική ζωή. Και τώρα πάμε να υποδεχτούμε και να χειροκροτήσουμε ένα από τα πιο δραστήρια σώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τα πιο γνωστά και πιο καλά οργανωμένα σε όλη την χώρα. Το δικό μας σώμα εθελοντών Σαμαριτών και Διασωστών της Πάτρας. Τα παιδιά μας που στρατεύτηκαν εκτιοθελώς στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Είναι αυτοί που βρέθηκαν από τους πρώτους, τους καταστροφικούς σεισμούς στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στο Πακιστάν, που μαθαίνουν, που καταρτίζονται και αποτελούν την εγγύηση και την ασφάλεια της πατρίδας. Το πολεμικό μας ναυτικό, τα πεζοπόρα του τμήματα περνούν τώρα μαζί με τη σημαία του ναυτικού μας μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Απόγονοι σαλαμινομάχων του Κανάρη, του Νιαούλη, του Παπαδικολή. Ελλάς και θάλασσα. Το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού. Η λευτεριά και η ελπίδα της χώρας. Τα στρατευμένα νιάτα μας στο ναυτικό. Μετά το πολεμικό μας ναυτικό, έρχεται η περήφανη ελληνική πολεμική αεροπορία. Οι εγγυητές της ελευθερίας του γαλάζιου ουρανού. Οι προασπιστές της εθνικής ακεραιότητας, που και σήμερα δίνουν μεγάλες μάχες, μια σπιθαμή αέρα αυτής της χώρας δεν μένει απροστάτευτη. Απ' τους αετούς μας. Χειροκροτήστε τα παιδιά της πολεμικής αεροπορίας.
φρατευμένα νιάτα μας. Που μας κάνουν περήφανους και αγωνίζονται μαζί μας, πολίτες και στρατός, για να μην έχει ποτέ την πατρίδα κανενός είδους κυριαρχία τώρα και στο μέλλον. Και τώρα, ο έμπορτο γενικό πρόσταγμα της Σταγματάρχης Πεζικού Γιώργου Σκουρδιούρος αναφέρει στον ταξίαρχο Σπύρου Ζώη, ανώτερο διοικητή Φρουράς Πατρών, το τέλος του στρατιωτικού σχέδιου της σημερινής παρέλασης για την 25η Μαρτίου.